Έχουμε αρκετές ειδήσεις τις οποίες έχουμε δώσει αυτό το διάστημα, κυρία Κυριακίδου. Σε ένα μεγάλο κομμάτι τους έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν για την περιοχή μας. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση που υπάρχει το διάστημα αυτό. Βέβαια, προβλήματα υπήρχαν και πριν. Ωστόσο, επειδή μπροστά μας έχουμε και μια σειρά εξελίξεων, όπως είναι για παράδειγμα η απολιγνητοποίηση, κάτι το οποίο μάλιστα αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που έκανε το προηγούμενο διάστημα ο Υπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Καράογλου. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που μας απασχολεί αρκετά έντονα το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις που έχουμε για το νέο ΕΣΠΑ, τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία προφανώς και πρέπει η περιοχή μας να αξιοποιήσει στο έπακρο, χωρίς κανένα περιθώριο να αποκλίνουμε από καμία τέτοια γραμμή. Και μια σειρά άλλων ζητημάτων βέβαια που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της περιοχής μας. Επειδή τώρα τις τελευταίες ώρες είχαμε και μια εξέλιξη, αν θέλετε να την πούμε, ή αν θέλετε ένα σχόλιο από πλευράς της αντιπολίτευσης σε κυβερνητικό επίπεδο για τη μεταλλιγνητική περίοδο, που έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ακούσαμε και την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, την κυρία Τελιγιορίδου, να λέει ότι το ποσό αυτό μειώθηκε κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο είπε και η συνάδελφός της του ΣΥΡΙΖΑ, του Νόμου Κοζάνης, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, επίσης σε ομιλία που έκανε στο Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν ένα ζητούμενο και αυτό βέβαια έχει να κάνει με όλη την περιφέρεια, το πόσα χρήματα θα δοθούν για να ξεφύγει η περιφέρειά μας από το λιγνίτι, αλλά από την άλλη πλευρά έχει να κάνει και με τους νομούς της Καστοριάς και των Γρεβενών, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι διεκδικούμε και εμείς ένα κομμάτι της πίτας αυτής, που όσο μικραίνει σαν πίτα θα μικραίνουν προφανώς και οι δικές μας οι αξιώσεις. Οπότε ποια είναι η εικόνα καταρχάς που έχουμε, κυρία Κυριακίδου? Κοιτάξτε, κύριε Λούσιο, σε κάθε περίπτωση το επόμενο διάστημα είναι πολύ σημαντικό στο σχεδιασμό γενικά αναπτυξιακών δράσεων. Σίγουρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, τώρα, επιτρέψτε μου να μην έχω υπόψη μου το τι ακριβώς υπόθηκε, δεν το παρακολούθησα. Σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα υπάρχουν, όπως σας είπα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που αφορά στην απολιγνητοποίηση. Και πράγματι, όπως είπατε, μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στις περιοχές των ενεργειακών δήμων Κοζάνη, Φλόρινα. Είναι εύλογο, είναι λογικό αυτό. Και το λογικό είναι βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση κανένας δεν αρνήθηκε οποιαδήποτε ανεπτυξιακή δράση και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία που μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη μετάβαση. Δηλαδή και οτιδήποτε μπορούμε να το υποστηρίξουμε και στην περιοχή της Καστοριάς και Γρεβενών, ότι αυτό θα συνεισφέρει στην δίκαιη μετάβαση, φυσικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Έτσι. Ποιο είναι όμως το συνολικό ποσό τελικά το οποίο θα διαθέσει η κυβέρνηση για να υπάρξει η δίκαιη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ποιο είναι το ποσό το οποίο σχεδιάζει? Γιατί αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ότι αυτό ανέφερε η κυρία Τελιγιορίδου, ότι από τα 31 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ήταν προγραμματισμένα, τελικά θα φτάσουμε στα 10 δισεκατομμύρια. Είναι ένα τεράστιο ποσό, έτσι? Δεν είναι... Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Το ακριβές νούμερο, δηλαδή, τώρα μου λέτε ότι υπήρξαν αλλαγές, θα με συγχωρέσετε, ξαναλέω, δεν το άκουσα σήμερα αυτό, δηλαδή αν υπόθηκε κάτι. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα για δισεκατομμύρια, έτσι, για 1,8, για οτιδήποτε που θα αφορά καθαρά την περιοχή μας. Και με μόχλευση μπορούν να ανέβει ακόμα περισσότερο. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να εστιάσω, ότι δεν είναι μόνο το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα είναι και αυξημένα τα χρήματα και για το επόμενο ΕΣΠΑ, για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Περιμένουμε σχεδόν διπλάσια χρήματα. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το πλέον τελειώνει και κλείνει έτσι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από τη νέα χρονιά, θα ονομάζεται ΕΠΑ, που θα έχει και λίγο πιο σφιχτούς όρους, αν θέλετε, στην παρακολούθησή του. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και τα χρήματα του πόρου, βέβαια πάλι δεν αφορούν την περιοχή μας, αλλά σε κάθε περίπτωση αφορούν τη Δυτική Μακεδονία.
Και υπάρχουν και τα λεφτά του Αντώνη Τρίτσι, που η διάδοχη κατάσταση του Φιλόδημου, που όλα εκεί αυτά όμως που μαζί, έχουμε τα και... βάλουμε, είναι πολύ μεγάλο ικανό χρηματοδοτικό εργαλείο στα πλαίσια της περιφερειάς μας, έτσι, τα οποία μακάρι να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Δηλαδή, τώρα αυτό στο βέβαια στήχημα... η ιστορία, κυρία Κυριακίδου, έχει δείξει ότι δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά με τις απορροφητικότητες. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι το στοίχημα τώρα είναι να κάνουμε ένα σωστό σχεδιασμό, να τα απορροφήσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Εγώ εκεί θα ήθελα να επικεντρωθεί η προσοχή. Και όχι στο νούμερο. Το νούμερο δεν είναι τόσο, το οποίο είναι μεγάλο, έτσι. Δεν είναι τόσο σημαντικό να επικεντρωθούμε στο νούμερο, αν θα είναι συμπλήν. Το ζήτημα είναι πώς αυτά μπορούμε να τώρα το, όταν και... το συμπλήν αφορά 20 δισεκατομμύρια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα μεγάλο συμπλήν. Δεν είναι ένα πάνω, ένα κάτω. Είναι ένα τεράστιο τοπικά, ποσό. Δεν θέλω να κάνω εθνική πολιτική αυτή τη στιγμή και ευρωπαϊκή. Μιλώντας τοπικά, τα νούμερα είναι ικανά και μεγάλα, τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Έτσι. Και σίγουρα μπορούμε να αντλήσουμε και περαιτέρω, εφόσον είμαστε, μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε προτάσεις, μπορούμε να αντλήσουμε και περαιτέρω χρηματοδοτήσεις. Το πιστεύω αυτό, και ευρωπαϊκές και από άλλα, και από άλλα προγράμματα, είτε θέλετε και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Απευθείας, είτε θέλετε από κάποια άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το Έλενα. Υπάρχουν τρόποι. Ο σχεδιασμός είναι το Α και το Ω. Το αντιλαμβάνομαι. Άρα να φτάσουμε και σε αυτό, κυρία Κυριακίδου. Γιατί το τελευταίο χρόνο και μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, προφανώς έχετε μία εικόνα του τι πρέπει να γίνει για την Δυτική Μακεδονία, η οποία αντιμετωπίζει και πάλι, θα πω, τεράστια προβλήματα και σε πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή, μιλάμε σίγουρα για το θέμα του Λιγνίτη, μιλάμε για τον κλάβο της Γούνας, μιλάμε για τον κλάβο του τουρισμού, ειδικά μετά τον κοροναϊό, βέβαια όχι ότι πριν δεν χρειαζόταν ενίσχυση. Μιλάμε για τον αγροτικό τομέα. Μιλάμε λοιπόν για πάρα πολλούς παραγωγικούς κλάδους που έχουν πληγεί και νομίζω και την εποχή πριν τον κοροναϊό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ένα παραπάνω τώρα που έχουμε φτάσει ίσως σε ένα σημείο πάρα πολύ οριακό. Ποια θα μπορούσαν να είναι κάποια βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν καταρχάς άμεσα και ίσως βέβαια μετά μπορούμε να μιλήσουμε και για πιο μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, αλλά τουλάχιστον άμεσα τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει, ή αν μιλήσουμε ακόμη και για ζητήματα επενδύσεων, γιατί λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η περιοχή μας έχει ανάγκη από επενδύσεις και αν ελέγξουμε το τι γίνεται στην πραγματικότητα, στην πράξη, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, δεν βλέπουμε πολλά επενδυτικά σχέδια για την περιοχή μας. Ναι, κοιτάξτε τώρα, πράγματι η κατάσταση είναι όντως μια ιδιάζουσα περίπτωση με την κρίση του κορονοϊού και θα έλεγα κιόλας να εστιάσω στην περιοχή μας στην Καστοριά, θα έλεγα ότι περνάμε μια τριπλή κρίση. Ένα της εθνικής οικονομίας, δύο της παγκόσμιας οικονομίας σε σχέση με τη Γούνα και έρχεται και ο κορονοϊός να μας ισοπεδώσει. Είναι όντως μια δύσκολη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά γίνανε σοβαρές προσπάθειες και από την περιφέρεια να προχωρήσουν κάποια προγράμματα και περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Τώρα σας κάνω μια ενημέρωση από τομέα που δεν το χειρίζομαι εγώ προσωπικά, παρόλα αυτά έχω γνώση. Θα βγουν κάποια προγράμματα για εξωστρέφεια που ήδη ξεκίνησε να χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ για επενδύσεις εξωστρέφειας. Να τονώσει λίγο την κατάσταση, γιατί και το προϊόν της Γούνας είναι εξωστρεφές. Όπως επίσης γίνεται μια προσπάθεια για ενίσχυση ρευστότητας και γενικής επιχειρηματικότητας, με καλύτερα ποσοστά χρηματοδότησης από όσο γνωρίζω. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε, γιατί σας είπα, δεν είναι ακριβώς το τομέα μου, περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα ήθελα να το καταλαβαίνω, εδώ. Απλά και... Αλλά αυτό που θέλω να πω και για την Καστοριά συγκεκριμένα, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ευόδωσε όσον αφορά το Leader. Έχουμε ήδη κλείσει, τώρα ως πρόεδρος Leader σας μιλάω, έχουμε ήδη κλείσει τους τις προσκλήσεις για ιδιωτικά και δημόσια έργα και αυτό που καταφέραμε είναι να κερδίσουμε να βγάλουμε δεύτερη πρόσκληση στα ιδιωτικά έργα. Αυτό πουθενά στην Ελλάδα, ανά την Ελλάδα δεν ξαναβγαίνει δεύτερη πρόσκληση.
εξαιρετικά για την Καστοριά και με παρέμβαση βέβαια και του Περιφερειάρχη του Ιδίου, κατ' εξαίρεση πήραμε έγκριση για δεύτερη πρόσκληση να βγάλουμε για να χρηματοδοτήσουμε, να επιδοτήσουμε επενδύσεις ιδιωτικές. Άμεσα αυτό το περιμένουμε να το βγάλουμε. Μέχρι τέλος του έτους συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η συμβασιοποίηση. Το μεγαλό ερώτημα βέβαια, κυρία Κυριακίδου, είναι εάν και ο κόσμος, οι υποψήφοι επενδυτές δηλαδή, έχουν την διάθεση πλέον και με αυτή τη διαμόρφωση της κατάστασης να επενδύσουν. Γιατί ξέρετε τι αγωνία υπάρχει στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και μιλάμε για ζητήματα επιβίωσης. Οπότε για να πάει να κάνει κάποιος μια νέα επιχείρηση με όποια επιδότηση και οποιασδήποτε μορφής και να είναι αυτή, θα ζυγίσει πρώτα το τι εργασίες θα μπορεί να κάνει, τι κύκλο εργασιών θα μπορεί να έχει αυτή η επιχείρηση. Αντιληπτό, θα πρέπει να νιώθει ασφαλές το περιβάλλον. Δηλαδή, πραγματικά όντως ξεκινάει και από εκεί. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μου είπατε τις άμεσες ενέργειες, αυτές ανέλησα αυτή τη στιγμή, έτσι, τι βλέπω άμεσα μπροστά. Επίσης, να το κάνω το σχόλιο σε αυτό που είπατε, σίγουρα πρέπει να δημιουργήσουμε μεταναπτυξιακά έργα τώρα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όμως, να βγάλουμε δηλαδή την πορεία εξέλιξης ώστε να νιώσει και ο επενδυτής ότι μπορεί να σταθεί εδώ. Σίγουρα η απολιγνητοποίηση είναι ένα εργαλείο, το οποίο είναι εργαλείο και για την Καστοριά. Δηλαδή αν έχουμε άλλες συνθήκες ιδιαίτερες για την περιοχή μας, στην ενδεχομένως Κοζάνη, Φλόρινα, αλλά αυτό μπορεί να πιάσει και κατ' επέκταση και εμάς, και αυτό δημιουργεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Αν αρχίσουν να έρχονται και να προσελκύονται μεγάλες επενδύσεις, και αυτό δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον. Και κάτι ακόμα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, κάτι το οποίο το κινούμε και μάλιστα το έχω εντοπίσει από την πρώτη αρχή της θητείας. Κάτι που μπορεί να δώσει ένα ασφαλές κάποιο εισόδημα στον Καστοριανό πολίτη και όχι μόνο σε όλους τους πολίτες Δυτικής Μακεδονίας, είναι και η επένδυση σε φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι έτσι μια εξαιρετικά ήθελα να το συζητήσουμε. Σταθερή επένδυση, θα έλεγα, ας πούμε, με εξασφαλισμένη πορεία τέλος πάντων. Απλά το δυστυχές γεγονός είναι ότι τα δίκτυά μας είναι κορεσμένα, ειδικά εδώ στην περιοχή της Καστοριάς, κάτι που συμβαίνει και στα Γρεβενά και στο Βόλιο. Λοιπόν, εξ αφορμής αυτού του γεγονότος, η σκέψη μου ήταν η εξής. Και γίνεται σε πρόταση, ήδη δηλαδή συζητήθηκε και όταν ήρθε εδώ ο κύριος Μουσουρούλης, το κατέθεσα ως πρόταση, το έδωσε, να σας πω καταρχήν την πρόταση και να σας πω την πορεία. Η πρόταση είναι καταρχήν όντως η ανάπτυξη νέων υποσταθμών ή η αναβάθμιση τέλος πάντων που μπορούν να υποστηρίξουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά και οτιδήποτε άλλο. Όμως, μια ανάπτυξη ενός υποσταθμού θα καλύψει ενδεχομένως μόνο τις υπάρχουσες αιτήσεις. Υπάρχουν πολλές αιτήσεις στην ουρά. Και μάλιστα όχι, οι περισσότερες ίσως να μην είναι καν από Καστοριανούς. Έτσι, γιατί είναι η περιοχή μας, κυρία Λούσιο, τραβάει πολύ κόσμο σε επενδύσεις. Αυτό είναι ευχάριστο, κύριε Κυριακίδου, αλλά αν κολλάμε σε αυτό το κομμάτι που είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, δεν είναι κάτι που λύνεται με πολιτική βούληση, είναι ένα υπαρκτό. Αν δεν έχουμε την υποδομή αυτήν, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτούς τους υποψήφιους επενδυτές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό λέω. Η υποδομή δεν υπάρχει και την προκαλούμε να γίνει. Mm-hmm. Και μάλιστα στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης είναι εκ του νου κάνευ ότι από τη στιγμή που θέλουμε να αποσυνδεθούμε από το λιγνίτη, θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αναπτύξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να προβλεφθεί και στην περιοχή μας. Έτσι. Εκεί στηριζόμαστε. Τώρα, δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Διότι αν δεν δώσουμε προτεραιότητα, το ζητάμε, έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο, ίσως και να είναι και να αντίκειται και στους κανόνες δικαιοσύνης. Έτσι, παρόλα αυτά όμως το ζητάμε. Αν δεν δοθούν κριτήρια εντοπιότητας, να προτάσσονται δηλαδή, να έχουν προτεραιότητα οι κάτοικοι, εγώ ας το πω Δυτικής Μακεδονίας και Δύτης Καστοριάς για την Καστοριά, θα έχουμε, ίσως δεν θα προλάβουμε καν να δώσουμε την ευκαιρία επενδύσεων στους πολίτες μας, έτσι. Και ένα δεύτερο,
να υπάρχει και ένα πλαφόν στην ισχύ που μπορεί ο καθένας να συνδεθεί. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να είναι περισσότερα τα μερίδια και τα δικαιώματα. Άρα περισσότερος κόσμος να μπορεί να κάνει μια μικρή επένδυση και να μπορέσει να έχει ένα σταθερό εισόδημα. Και αυτό θα είναι μια τόνωση για την τοπική κοινωνία. Αυτό γίνεται μια προσπάθεια τέλος πάντων διαβούλευσης. Ήδη το κατέθεσα στον κύριο Μουσουρούλη. Είμαστε σε επικοινωνία με την κυρία Σδούκου, τη Γενική Γραμματέα Ορυκτών Πόρων. Γιατί μιλάμε, κυρία Κυριακίδου, και για ενεργειακές κοινότητες και ξέρω ότι και ως περιφέρεια κάνετε τη σχετική προετοιμασία. Ξέρω ότι και οι Δήμοι Καστοριάς και Νεστορίου επίσης συνθέτουν μια ενεργειακή κοινότητα μαζί με την ΔΕΙΑΚ. Τα ανακοίνωσαν αυτά και οι δύο δημαρχοί. Οπότε αυτές οι προσπάθειες, αν δεν λύσουμε αυτά τα προβλήματα της υποδομής που λέγαμε, θα παραμείνουν στον αέρα, έτσι δεν είναι, αυτό καταλαβαίνω. Σε κάθε περίπτωση γίνονται σοβαρές προσπάθειες, σοβαρές συνομιλίες. Ήδη κατατέθηκε και μέμο που λένε, δηλαδή σε έγγραφο υπόμνημα. Ακριβώς τα αιτήματα και μάλιστα και ένα επιπλέον αίτημα έβαλε στο τελευταίο έγγραφο να υπάρχουν και καλύτεροι όροι δανειοδότησης για τέτοιες επενδύσεις στους τοπικούς, στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Και βέβαια εγώ πρέπει να το πιάσω, όπως καταλαβαίνετε, η θέση μου είναι στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά σε κάθε περίπτωση και η αναφορά γίνεται συγκεκριμένα στην Καστοριά και στα Γραβενά που έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Όπως σας είπα, γίνεται μία προσπάθεια τόνωσης και ενίσχυσης των τοπικών επενδύσεων σε ΑΠΕ. Είναι πολύ σημαντικό. Θα το παλέψουμε και χρειάζεται εκεί να το ενισχύσουν και οι πολίτες της Καστοριάς, εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον, να κατατεθεί, να γίνει γνωστό δηλαδή, διότι διαφορετικά βλέπουμε μεγάλες επενδύσεις να γίνονται, οι οποίες ουσιαστικά όμως από ξένους έξω από την Καστοριά και από τη Δυτική Μακεδονία, που στην ουσία όμως δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Δίνουν κάποια πολύ μικρά ανταποδοτικά, αλλά ούτε καμία θέση, σχεδόν καμία θέση εργασίας. Άρα πρέπει να το κυνηγήσουμε λίγο και ως Καστοριανοί πολίτες. Ένα ακόμη κίνητρο που θα μπορούσε να δοθεί, κυρία Κυριακίδου, και είναι και ένας λόγος για τα παράπονα που κάνουν μονίμως και οι επιχειρηματίες της Δυτικής Μακεδονίας, είναι και αυτά του κόστους θέρμανσης, αυτό του κόστους θέρμανσης, πρόβλημα το οποίο αναμένουμε να λυθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου, με την παροχή φυσικού αερίου στις οικίες και στις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Είναι ένα θέμα που το έχουμε πολύ συζητήσει ούτως ή άλλως στην Καστοριά. Μας έχουν δοθεί και από σας τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, προχωράει δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός για το φυσικό αέριο. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η πρόσκληση έχει βγει, το είχαμε ξανασυζητήσει και είναι μέχρι τις 30 Αυγούστου ανοιχτή. Μετά τις 30 Αυγούστου, που θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το διοικητικό σκέλος, πάμε στα επόμενα βήματα. Ο σχεδιασμός μέχρι στιγμής είναι αυτός που έχουμε καταθέσει. Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε στενά και βλέπουμε, μάλλον να σας το πω και αυτό, ότι μέχρι στις 30 Αυγούστου θα έχει κατατεθεί και επίσημα το χρονοδιάγραμμα από τη ΔΕΔΑ. Οπότε εκεί θα πάμε σε στενή παρακολούθηση. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολος θα είναι ο επόμενος χειμώνας, κύριε Κυριακίδου, με όλα τα οικονομικά ζητήματα που υπάρχουν και ειδικά το κομμάτι της ανεργίας που ήδη έχει εκτοξευστεί στα ύψη, πόσο δε μάλλον και τους επόμενους μήνες που δεν φαίνεται να αλλάζουν και πολλά πράγματα με την κατάσταση και του κοροναϊού αλλά και της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος ο ερχόμενος χειμώνας. Αντιληπτό, κυρία Λούσιου, στο μέτρο του δυνατού φυσικά το έχουμε αντιληφθεί και προσπαθούμε σε όποιο επίπεδο μπορούμε να το στηρίξουμε όλο αυτό. Αυτό είναι που μας νοιάζει σαν περιφερειακή αρχή, πώς θα στηρίξουμε τους πολίτες της περιφέρειας και της Καστοριάς συγκεκριμένα τώρα εδώ. Είναι ένα ζητούμενο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σας έπεσε ένα λαχείο με την πολύ κακή του έννοια σε όλες τις διοικήσεις που αναλάβατε πριν από ένα περίπου χρόνο, αν θέλετε να βάλουμε μέσα και την κυβέρνηση, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που δεν εξαρτάται καταρχάς μόνο από δικούς μας χειρισμούς, είναι ένα πρόβλημα που έχει πλήξει όλο τον πλανήτη και έρχεται σε μια συγκυρία που ούτως ή άλλως δεν ήταν καλή για την περιοχή μας,
Οπότε δεν ξέρω τι λύσεις θα μπορούσαν να δοθούν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια υπάρχει, έτσι, το συζητήσαμε προχθές και υπάρχει κάτι, άκουσα ότι υπάρχει, έχει βγει ένα εμβόλιο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Προετοιμάζεται, για να δούμε περιπτώσει. Λίγο τι γίνεται και με αυτό. Και το ευχόμαστε όλοι, πραγματικά το ευχόμαστε όλοι να έχουμε μέσα στο έτος. Μήπως και προχωρήσει κάτι, ας πούμε, και πραγματικά λύσουμε, θα είναι τα χέρια. Θα είναι ευχής έργων, παρόλα αυτά, ευχόμαστε, όπως ακόμη και τώρα να βγει το εμβόλιο, σίγουρα θα χρειαστεί μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδος μέχρι να συνέλθουμε από όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που μας βρήκε και οικονομικά, αν θέλετε, να συνέλθει ο κόσμος, δηλαδή για να μπορέσει να πούμε ότι ναι, θα έχουμε τουρίστες στην Καστοριά ή στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Οι πωλήσεις στον κλάδο της Γούνας δεν θα ανέβουν από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε και αυτό, ακόμη το μεσοδιάστημα, είναι ένα κρίσιμο και καθοριστικό. Εννοείται, κυρία Λούσιο, προφανώς. Απλά ένα-ένα τα βήματα, τουλάχιστον να βλέπουμε με αισιοδοξία μπροστά και να αρχίσουμε να πατάμε ένα-ένα τα βήματα πιο σταθερά. Αυτή είναι η δική μου, έτσι, συμβουλή. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Πονάμε το ίδιο όλοι για τον τόπο μας και προσπαθούμε πραγματικά να στηρίξουμε σε γερές βάσεις. Ένα-ένα τα βήματα. Είναι δύσκολο, δηλαδή πραγματικά, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε μπροστά.